Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη podcast των CBF Podcast της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Μαζί μου έχω την χαρά και την τιμή να φιλοξενώ τον Γιώργο Τρετιάκοφ, διεθνή μας καλαθοσφαιριστή και χρυσό με την ομάδα 3x3 στους αγώνες μικρών κρατών Ευρώπης. Γιώργο, σε καλώς ορίζω. Ευχαριστώ. Θα πάρουμε σκαλωτά τη συζήτηση, θα ξεκινήσουμε από τα παιδικά σου χρόνια, θα πάμε στις ομάδες σου και στη συνέχεια στις επιτυχίες που ένεκα και των 22 σου χρόνων είναι οι τρεις επιτυχίες, είναι πάρα πολλές. Εντάξει, σχετικό. Πώς ήταν η πρώτη σου επαφή με τον μπάσκετ? Δηλαδή ήταν μια αποφάση δική σου, σε σπρώξαν οι γονείς σου, έπαιξε ρόλο το ύψος σου? Ήταν λίγο απ' όλα. Στην αρχή επάνηνα τζούδο. Εντάξει, ξεκίνησα 5 χρόνων, έκανα 2-3 χρόνια και σε μια φάση θεωρούσα ότι δεν μου άρεσκε. Ήθελα να δοκιμάσω κάτι άλλο. Έτσι ο Γιώργης μου, επειδή έπαιζε βόλεϊ, λέει εντάξει, έλα να δοκιμάσουμε το άθλημα και δεν σου αρέσει και πάμε σε κάποιον άλλο. Παίρνει με στην Ομόνια βασικά, που ήταν και καλή ομάδα. Παίρνει με μια μέρα προπόνηση και θεωρεί ότι είδαμε ότι δεν είχε στην ηλικία μου. Ήταν λίγο πολλά πιο μεγάλη μου, οπότε εντάξει, σε βάλαμε για μέσα μια γωνιά και μπορούσα να έχω μαζί τους προπόνηση. Και μετά αποφάσισα ότι να ήθελα να δοκιμάσω τον μπάσκετ, δεν ξέρω πώς μου ήρθε και γιατί μπάσκετ, αλλά ήταν λόγω ύψους κιόλας. Βασικά ήμουν αρκετά ψηλός που μητσείς. Έτσι είπα να δοκιμάσουμε τον μπάσκετ. Έτσι βασικά, από 7-8 χρονών... Δύο ερωτήσεις πάνω στα προηγούμενα. Τον τζούτο έπαιξε κάποιο ρόλο στη συνέχεια στο ότι είσαι και τούτον τον background για να σε βοηθήσει στον μπάσκετ? Και γιατί μπάσκετ και όχι κάτι άλλο? Όσο για την ερώτηση του τζούτο, να σου πω την αλήθεια, μόνο σε ένα πράγμα μπορεί να με βοήθησε στον μπάσκετ, γιατί εντάξει, είναι πολλά διαφορετικό άθλημα, πάλι ουσιαστικά. Εντάξει, αν ρωτήσει κάποιου άλλου, δεν να σου πούνε ότι δεν το κάνω στο ύπεδο. Παλεύω, ξέρω εγώ, άλλου. Αλλά βοήθησε με στο να χρησιμοποιώ το σώμα μου πιο σωστά και να βγάλω advantages στο παιχνίδι. Και το άλλο είναι να πέφτω σωστά, που είναι το πιο βασικό του τζούτο. Μαθαίνω σου, το πρώτο πράγμα που μαθαίνω είναι πώς να πέφτει σωστά. Εντάξει, μόνο τούτα νομίζω βοήθησαμε στον μπάσκετ. Όσο για το άλλο που με ρώτησες αν γιατί τον μπάσκετ, να σου πω αλήθεια, ούτε εγώ θυμούμαι, είμαι πολλά μητσής. Αλλά νομίζω ότι ένας παράγοντας ήταν το ότι ήμουν ψηλός. Έτσι είπα να δοκιμάσω, anyway, ήμουν πολλά μητσής. Ήταν σε ένα στάδιο της ζωής μου που δοκίμαζα διάφορα πράγματα. Ναι, εντάξει, είδα πρόσφατα μια συνέντευξη του Σοφοκλής Χορτσιανίδης στην ΕΡΤ που έλεγε ότι πολλοί μου έλεγαν ότι είναι εύκολο να παίζω μπάσκετ γιατί είμαι πάρα πολύ ψηλός. Εσύ συμφωνείς με το, θεωρείς ότι το ταλέντο παίζει ρόλο η σκληρή δουλειά? Γιατί, για παράδειγμα, είδα πρόσφατα μια ανάρτηση του Κυριάκου του Πελεκάνου που λέει «The future MVP», αναφερόμενος σε σένα, σε ότι δουλεύεις πολύ σκληρά για να πιάσεις τους στόχους σου. Εντάξει, σε τούτο δεν μπορείς να έχεις κάποιο συγκεκριμένο να πεις ότι τούτο είναι και δεν είναι τίποτα άλλο. Είναι πολλά πράγματα μαζί. Είναι το ταλέντο, εν τα φυσικά προσόντα, εν το πόση δουλειά να βάλεις, εν ο χαρακτήρας, εν η τύχη, εν το timing, πάρα πολλά πράγματα. Δεν μπορείς να βασιστείς μόνο σε ένα πράγμα. Αλλά για μένα, εμένα προσωπικά, προσπαθώ να είμαι σωστός στα πράγματα που κάνω, ο χαρακτήρας μου να είναι πάντα σωστός με τους άλλους, και το πιο σημαντικό είναι να επενδύσω στον εαυτό μου. Αν δεν επενδύσεις στον εαυτό σου, έτσι είμαι μπασκετικά και στο χαρακτήρα, πώς μπορείς να βελτιωθείς αν δεν κάνεις μια προσπάθεια, ας πούμε. Το πιο σημαντικό για μένα είναι να βελτιωθώ. Το πού είναι να φτάσω στο μέλλον, βασίζονται σε πολλά πράγματα. Είπες πριν ότι επήρεσες ο πατέρας σου στις Ακαδημίες της Ομόνιας. Ναι. Πριν την Ομόνια υπήρξε και ο Αχιλλέας. Ξεκίνησα πρώτα Ομόνια και μετά είπε Αχιλλέα. Ξεκίνησε πρώτα στην Ομόνια και μετά είπε Αχιλλέα. Όταν πρώτα πήγες στην Ομόνια,
τι ήταν τα πρώτα πράγματα που σου είπαν μπαίνεις σε τον δρόμο και τα πιο σημαντικά. Okay, για παράδειγμα, θυμούμαι ότι σε Ακαδημίες του Αχιλλέα εγώ ήταν πρωτοπία, γιατί στο Καϊμακρύν και στην Παυλικόρισσα όλοι είχαμε την ευκαιρία να παίξουμε ιστορία μια φορά μπάσκετ, γιατί ήταν η Ακαδημίες του Αχιλλέα. Ναι. Θυμούμαι ότι ο Κώστας Εγκρέτος έδινε μεγάλη βάση στο να μάθεις να κάνεις σωστή τρίπλα, okay. Στην πάσα, στην άπτυξη της ομαδικότητας. Εντάξει, εμάς επειδή ήμασταν μικροί, ήμασταν 7-8 χρόνων, ήταν πρώτα νομίζω να μας κάνει να μας αρέσει το μπάσκετ. Τούτο ήταν το πιο σημαντικό νομίζω, γιατί έβαλε μας, ήταν... Θυμούμε πάντα που πάει να γιάμε, παρόλο που έπαιρνε με η μάνα μου ή ο γύρις μας, και ήταν μακριά. Εγώ πάντα ήμουν χαρούμενος, πάει να γιάμε και ήθελα να παίξω με τους συμπαίκτες μου και είχαμε... Από ό,τι θυμούμε είχαμε πολλά καλές στιγμές. Έτσι με τον ένα συμπαίκτη μου, ακόμα κάναμε πολλά καλή παρέα, ο Ανδρέας Πολυκάρπου. Οπότε ναι, ένα από τα πιο σημαντικά στον μπάσκετ, οι φιλίες που να χτίσεις στην πάροδο του χρόνου. Ναι, τούτο. Νομίζω το πιο σημαντικό για εκείνους ήταν να κάνουν στα παιδιά να θέλουν να παίξουν μπάσκετ. Εδώ λέγουν τώρα για όλα τα αθλήματα ότι είναι καλά να ξεκινήσεις πρώτα με το κομμάτι της απόλαυσης, γιατί το απολαμβάνει ο μικρός το άθλημα που ξεκινά και μετά να πάει στα πιο τεχνικά. Πόσες ώρες αφιερώνεις την ημέρα στο μπάσκετ, γιατί είσαι millennial και όταν ξεκίνησε, όταν ήσουν στην ηλικία των 10 ετών, είσαι πάρα πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσεις. Δηλαδή, γεννημένος κοντά στο 2000, φαντάζομαι 2010, που ήταν η έκρηξη στο social media, πόσες ώρες ήσουν εκτός σπιθιού για να αθλείσαι, για να παίζεις μπάσκετ και οτιδήποτε άλλο σου αρέσει. Εντάξει, είναι καλές ερωτήσεις που κάνεις. Ποτέ μου ερώτησε κάποιος έτσι πράγματα. Εντάξει, προσωπικά εγώ, παρόλο που έγινε John Bolalis, με πολλά επηρεάζει, γιατί δεν είχα... ας πούμε, μόλις έγινε το 2010 το πράγμα, δεν σωματώθηκα μέσα σε αυτό το κίνημα, ας πούμε, το social media. Έπιαμε λίγο χρόνο παραπάνω. Έτσι, anyway, εντάξει, ούτε πολλή ώρα είχαμε το σχολείο. Έτσι, θυμούμε, εντάξει, επειδή είχαμε στο Καϊμακλή, είναι λίγο άρρωστη με μπάσκετ, να σε πάρουν λίγο με την ηλικία σου και μπορεί να σε πάρουν και λίγο με τους πιο μεγάλους, οπότε ήταν... Μπορεί να κάνουμε και 2-3 προπονήσεις την ημέρα. Οπότε... Αλλά εντάξει, το πιο πολύ που έκανα στο σπίτι με Gina, με τα social media, ξέρω, μπορεί να κάνω PlayStation, τίποτε παραπάνω. Να έπαιζα 1-2 ώρες την ημέρα. Που μου μητσίδα, ας πούμε. Εντάξει, τώρα δεν παίζω τόσες ώρες. Ήταν που προσεπηγή επιλογή και λόγω χρόνου. Εντάξει, οκ. Ναι, τώρα παίζεις το σε real time. Με τον μπάσκετ, θέλω να πω. Σε ποια γήπεδα επιέννες να παίξεις μπάσκετ, δηλαδή πώς ήταν μια μέρα του Γιώργου? Ήταν μόνο στο Καϊμακλή, όταν ήμουν μητσής ήταν μόνο στο Καϊμακλή. Επιέννες στο Γραμμικό, επιέννες στο γήπεδο το κλειστό της Παδουλιώτισσας. Στο κλειστό της Παδουλιώτισσας, μόνο για μένα. Του το λέω τότε για να δει ο κόσμος πόσοι είχαν την ευκαιρία να παίξουν μπάσκετ μέσω εκείνου του γήπεδου, δηλαδή πολλά σημαντικές εγκαταστάσεις. Επίσης, θέλω να μου πεις πότε αποφασίζεις να ασχοληθείς επαγγελματικά με τον μπάσκετ. Πότε αποφασίζω? Ναι. Ήταν όνειρο που μητσής. Βασικά, σου αρέθηκε... Επειδή έπαιζα με πιο μεγάλους, είχαν πάντα τα ουλή πολλά πιο καλή από μένα. Δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω ότι okay, μπορεί να είμαι καλός στην ηλικία μου. Μια φάση ήρθε, μια στιγμή που έπρεπε να αντιμετωπίσω τη δικιά μου ηλικία και είδα ότι okay, κάτι κάνω. Και είπα ότι okay, να το συνεχίσω ώσπου μπορώ να πάω. Και σε μια φάση, επειδή είδα ότι okay, πάω καλά, αποφάσισα σε μια φάση να πάω Ελλάδα. Και πήγα όταν ήμουν 15 χρονών. Έτσι για μένα, okay, μπορείς να καταλάβεις ότι αν θα κάνεις μια κίνηση που μητσείς, έτσι κίνηση που μητσείς, σκέφτεσαι το λίγο πιο σοβαρό. Όταν έπιασες τον Άρη,
είσαι στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι εγώ μπορεί να γίνω, λέω ένα όνομα, όπως το Σάσα Βεζένκοφ? Ενώ κάτι τέτοιο, επειδή μου ότι θα κυνηγήσω τον όνειρό μου στο εξωτερικό με στόχο να γίνω όσον καλύτερος παίχτης μπορώ. Εντάξει, εγώ προσωπικά έβαλα έτσι στόχο. Για μένα το ότι πήγα Ελλάδα και είχα την ευκαιρία να παίξω με τούντους όλους τους αθλητές που αντιμετώπισα ήταν... μπορείς να πεις είμαι και ευλογημένος, ας πούμε. Δεν έχουν όλοι την ευκαιρία να κάνουν το πράγμα. Απλά πήγα για μένα και σκέφτηκα ότι να το πάρω, όσο είπα, όπως το σκεφτόμουν και πριν, να το πάρω ως και αμέσως πάει. Δεν είχα άλλο... το... αλλά ήταν, εντάξει, όλοι έχουν... Ήταν το 15-16. Νομίζω ναι. Αλλά όλοι έχουν όνειρα, ναι, και εγώ ήθελα, ας πούμε, έπαιζα για μένα, αλλά θέλω να πάω να παίξω στο αντρικό, ας πούμε, και να έχω πρωταγωνιστικό ρόλο. Τα όνειρα όλοι έχουν, αλλά εντάξει, ήταν ο βασικός στόχος για μένα. Ο βασικός στόχος για μένα ήταν να γίνω καλύτερος. Παίχτηκα. Ναι. Άρα βελτίωσες κάποια πράγματα που έπιες στην Ελλάδα. Πάρα πολύ. Ήταν... αν δεν έκανα να δουν την κίνηση, ήταν να μείνω πολλά πίσω. Πάρα πολλά πίσω. Άρα είναι σημαντικό γιατί φτιάχνεις και έξω από το comfort zone σου, τη ζώνη ασφαλείας σου. Πάρα πολύ. Τι άλλα πράγματα πήρες που την Ελλάδα, δηλαδή προσαρμόστηκες σε νέο περιβάλλον, οι άνθρωποι γύρω σου, είδες νέα πράγματα, τι είναι που σου έκανε εντύπωση? Είναι πολλά διαφορετικός ο τρόπος ζωής. Ας πούμε, ήμουν στην Κύπρο, σηκώνομαι, ας πούμε, η ώρα 6.30, δεν ξέρω, πάει να περπατητώ σχολείο 5 λεπτά, έρχομαι πίσω, έτρωα και πάει να βάλω περπατητώ στο γήπεδο. Ενώ και άμε, μήνυσκα με γιαγιά μου, εντάξει, έφευκε κάποιες φορές η γιαγιά μου, μήνυσκα μόνος μου, έπρεπε να βρω τρόπο να φάω, να πάει να με το λεωφορείο, έκαναν και άμε προπονήσεις, έρχομαι πίσω, μετά έπρεπε να πιάω το λεωφορείο πάλι. Και άμε να είμαι έτοιμος για να αντιμετωπίσω κάποιους παίχτες που είναι σε μεγάλο επίπεδο. Ενώ μπορείς στην Κύπρο να είσαι ο καλύτερος και να μην έχεις την ένταση, την πίεση, ας πούμε. Όχι πίεση, εισαγωγικά πίεση, αλλά καταλάβεις. Με ποιους παίχτες που σήμερα επαγγελματίες στην Εθνική Ελλάδος τότε θυμάσαι που έπαιξες εναντίον ή μαζί, υπήρχαν κάποιοι? Ενώ ο Παναγιώτης ο Καλαϊντζάκης ήταν συμπαίχτης μου. Για να ράσει τον αντίπαλος μου. Ναι. Ο Γιάννης ήταν στο φιλαθλητικό ακόμα τότε ή είχε ήδη φύγει? Ήταν στον ΠΑΟΚ. Ήταν ΠΑΟΚ Άρης και ήταν 99 Άρης κοινός. Ήμουν τους 2000. Παίξαμε μια χρονιά εναντίον. Αλλά πάλι, μπορεί να μην έχει κάποια ονόματα που να τους ξέρεις, αλλά πολλά καλοί παίχτες. Πάρα πολλά καλοί παίχτες. Εσύ ανέφερε μου και... ας πούμε, θυμούν ήταν ο Αστίνης, ήταν πολλά καλός. Ο Σίδερο Ηλίας που ακόμα μιλούμε. Είχαμε ένα πολλά κοντό. Αλλά ήταν πολλά καλός ο Κονκαλίδης, ας πούμε. Είχε με άτομα που μιλώ ακόμα. Μείναμε, κρατήσαμε επαφές. Δεν μπορώ να συνεχίσω να λέω και άλλους. Υπήρχαν άνθρωποι που σε πιστέψαν και είπαν ότι ο Γιώργος πρέπει οπωσδήποτε να ασχοληθεί με τον μπάσκετ. Είτε στην Κύπρο είτε στην Ελλάδα. Ναι, ήταν πολλά έντονο με το Γιάνγκουλί, γιατί μόλις έρθαχε, βασικά ήμουν Ομόνια, επειδή ήταν μακριά, πρέπει να μπορούσα να πιέσω κι άλλον τους, βασικά να πιέσω, πιέζονταν τα μόνοι τους. Αλλά με άρεσε και μου, οπότε πρέπει να πιέσω, εγώ δεν ήθελα να φύγω από την Ομόνια. Είπα μου ότι πρέπει κάτι να γίνει, γιατί πιέζεις μας, ας πούμε, κάπως. Εντάξει, πήραμε μια χιλέα και μόλις πήγα χιλέα στο Καϊμακλή είδαμε ο Γιάνγκουλής και ήταν πελαμένος πάνω μου. Εντάξει, ήταν κάτι που ενέφαινε του, αλλά ήταν κάτι που μου είπε μετά, ας πούμε. Ήθελα πολλά να με κρατήσει στην ομάδα. Πάντως, είχα διαβάσει τις προάλλες έναν παλιόν άρθρο που έγραφε ότι η ομάδα του Αχιλέα φέτος θα κτιστεί γύρω από τους Τρετιάκοφ και Γιώργο Ακούδη. Ήμασταν μαζί που ο Γιώργο Ακούδης ήταν που 13 χρονών. Ήμασταν μαζί που μεγάλωσα. Εντάξει, για τους προπονητές ήταν και ο Λουίς ο Σουαγαλής που με βοήθησε πάρα πολλά και επίστεψε πάνω μου. Που τα πάει περίφημα τώρα με την κάτω 16. U16. Ήταν τούτοι δυο που βοήθησαν με πολλά και επίστεψαν πάνω μου.
και στο σχολείο, γιατί κακά τα ψήματα, η δομή του Κυπριακού σχολείου βοηθά πολλά τους αθλητές με κλίση στο να έχουν κάποιες διευκολύσεις. Μπορεί και λόγω προπονήσεων να χάνεις κάποιες ώρες ποθηκεύασμα σου. Πώς τα συνδυάζεις του τα δύο? Να σου πω αλήθεια, ήμουν παραπάνω στο μπάσκετ και είναι κάτι που να ήθελα, αν μπορούσα να αλλάξω κάτι, να δω και λίγο φάση στο θκευάσμα, γιατί είναι κάτι που δεν το έκανα. Νόμιζα ότι okay, να έχω τη δικαιολογία, παίζω μπάσκετ, βάλω, κάνω πολλές προπονήσεις, okay, να έρθω σπίτι, να ξεκουραστώ και θα θκευάσω. Τότε λαούσα το έτσι, αλλά τώρα που το θωρώ πίσω, είχα το απλά ως δικαιολογία. Εντάξει, ευτυχώς στο πέρασα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και για μένα ευτυχώς άλλαξα λίγο το mindset, διότι όλη την ώρα και στο θκεύασμα. Οπότε είναι πολλά σημαντικό για το θκεύασμα, γιατί κακό στα ψέματα. Το μπάσκετ στην Κύπρο είναι κάτι που να σε... Να σε βιοπορήσει εννοείς. Να πρέπει να έχεις και κάτι και μια άλλη καριέρα. Άρα τι θα έλεγες σε ένα νέο παιδί που θέλει να ξεκινήσει ο μπάσκετ και σκέφτεται ότι πρέπει να συνδυάσω και τα μαθήματα με τις προπονήσεις μου και γενικά το όλο το εγχείρημα απαιτεί θυσίες? Ναι, σίγουρα, δεν είπες το μας, απαιτεί θυσίες. Κάτι που έμαθα είναι ότι αν θέλεις να κάνεις χρόνο για κάτι είναι να έβρεις χρόνο, δεν έχει να μην έβρεις χρόνο. Να έβρεις χρόνο για θκεύασμα και να έβρεις χρόνο για μπάσκετ. Απλά πρέπει να δουλέψεις σωστά και πόντο μεθοδικά. Πες μου τρεις θυσίες που έκανες όταν ήσουν έφηβος. Όταν ήμουν έφηβος. Τα πιο γνωστά είναι το... Ας πούμε, η άλλη ευκένα, έτσι πρέπει να κάτσεις σπίτι. Να κάτσεις σπίτι, να ξεκουραστείς, ας πούμε, έπαιζες την επόμενη μέρα, να κάτσεις σπίτι, να ξεκουραστείς. Άλλη θυσία... Που θέμα διατροφής... Α, ναι, διατροφή. Εντάξει, αν με δεις πιο παλιά, μπορούσα να πω ότι δεν ήταν μια θυσία για μένα. Ναι. Αλλά, εντάξει, τώρα μπορείς να πεις ότι είναι... Αλλά προσπαθώ ναι. Λίγο. Προσπαθώ, αν και μπορεί να με φαίνεται. Αλλά ναι, είναι κάτι που είναι η διατροφή, μια θυσία που αν θέλεις να θεωρείς αθλητής, είναι κάτι που πρέπει να ξεκινήσεις που μητσείς. Εν το έκανα εγώ που μητσείς, ξεκίνησα λίγο πιο αργά. Και κάτι άλλο είναι το... Κάτι που είναι... Που πάλι είναι κάτι που μητσείς, είναι το... Πρέπει να δοθεί λίγο έμφαση στο σώμα σου. Το σώμα είναι πολύ σημαντικό. Όχι μόνο στο πώς είναι να παίχνει, πώς είναι να παίξει στον μπάσκετ, δύναμη, ταχύτητα ή κάτι, είναι και αποτρέπεις και τραυματισμούς. Δηλαδή, αν είναι πιο γερό το σώμα σου, είναι δύσκολο να τραυματιστείς σοβαρά ή και αν τραυματιστείς σοβαρά, είναι πιο εύκολο το recovery. Ο τραυματισμός τώρα πώς πάει? Εντάξει, είναι προς το τέλος. Ευτυχώς, εντάξει, ήταν, κλειδούσαμε τα χειρότερα πάλι. Όπως με τον πρώτο τραυματισμό που είχα πέρσει στο γόνατο. Οπότε, οκ, okay, εντάξει. Και έρχεται η ανόρθωση. Ναι. Η ανόρθωση, πώς έπαιρες την αποφάση να πάει στην ανόρθωση? Έθελα να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου. Και επειδή είδα σε ποια κατεύθυνση να πάει η ανόρθωση, είναι κάτι που ήθελα να κάνω και εγώ, δηλαδή να πρωταγωνιστήσουμε για ένα υψηλό στόχο. Τι έσαι τον το project που σε τράβησε και είπες εγώ θέλω να πάω στην Κυρία? Ξέρω το πιο βασικό, ξέρω και έμαθα ότι είναι πολλά καλό το κλίμα μεταξύ ούλων. Μετάξει παράγοντες, διοίκηση, παίχτες, προπονητή. Ασχετό να προπονητής ήρθε mid-season, έμαθα ότι πάλι βρίσκουν τα πολλά καλά. Και ο coach ο Τόνις, ξέρω ότι είναι πολλά παθιασμένος, οπότε να τα δω και ούλα για το παιχνίδι και το μπάσκετ, ξέρω, και να δω και ούλα για να βοηθήσει τον παίχτη, που συνεπάγεται να βοηθήσει και στο παιχνίδι. Και για να μην το κάνουμε παρέθεση, για να μιλήσουμε για την Ομόνια, στην Ομόνια να μείνεις ένα αρκετά μεγάλο διάστημα. Τι επήρες, δηλαδή τι άνθρωπους εγνώρισες
και καμάσαι και αγάπησαι στον μπάσκετ, περισσότερο ίσως. Και το βάλω το ερώτημα, μπορεί να εσύ σαν Γιώργος να είπες που την αρχή ότι, ότι εγώ το θέλω να κάνω και τούτο είναι. Μιλάς τώρα για την αρχή στην Ομονία, ναι, στο... Μιλώ για όλον το. Έπαιξα και στο αντρικό στην Ομόνια, ήταν πάλι στις αρχές του αντρικού και ήταν... Για το αντρικό να μιλήσουμε. Οκ, το αντρικό. Επειδή στο αντρικό ήταν οι πρώτες μου χρονιές, και ήταν... Μόλις έκανα τα πρώτα βήματα, ας πούμε, τις πρώτες μέρες στο αντρικό, ας πούμε, ήταν άλλος κόσμος. Δεν είχε διαφορετικό από τα εφηβικά και τα παιδικά, οπότε ήταν ένας καλός πάτσος για μένα. Και ήταν ένα... Εβοήθησε με πολλά στο να ενταχθώ στην πρώτη κατηγορία και στις απαιτήσεις και τι πρέπει να βελτιώσω και πώς να πρέπει να παίξω, γιατί είναι πολλά διαφορετικό. Δεν είχα... Δηλαδή ήμουν ένας παίκτης που στο εφηβικό, παιδικά εφηβικά, έκανα αυτό το πράγμα και μπορούσα να το μεταφέρω στο αντρικό. Πρέπει να κάνω άλλα πράγματα. Εντάξει και... Με την Ομόνια πήρες κυπέλλον δεύτερης κατηγορίας. Όχι, κυπέλλον δεύτερης κατηγορίας έπιαμε με τον Αχιλλέα που ήταν, ήταν ο πρώτος χρόνος Ομόνια αντρικό, ήταν την προηγούμενη χρονιά που έπαιζα και εφηβικό. Έπαιζα εφηβικό και αντρικό, δεύτερη κατηγορία. Ναι, έπαιξα ας πούμε αντρικό δεύτερη κατηγορία, να πεις ok, ναι, αντρικό, αλλά καμία σχέση πάλι με την πρώτη κατηγορία. Είναι άλλες απαιτήσεις, άλλη πίεση. Οπότε ναι, τα πρώτα δύο χρόνια για μένα ήταν παραπάνω μαθησιακά. Μάθαινα πολλά πράγματα και για μένα και για το πώς πάει η πρώτη κατηγορία. Και στην τρίτη χρονιά έκανα... Ήταν η καλύτερη χρονιά από τις πρώτες δύο. Εμπιστεύτηκε με το κόσμο που κούρησε παραπάνω την χρονιά. Και εντάξει, ευκήγε μου καλά την χρονιά. Και μετά πήγα Αχιλλέα δύο χρόνια. Ανωδική πορεία στον Αχιλλέα. Ο καθένας όπως το βλέπει. Ναι. Αλλά πιστεύω για μένα έπιαζε όπου ήθελα εγώ. Δηλαδή βελτιώθηκα μπασκετικά. Έπαιξα και είχα αρκετό χρόνο συμμετοχής. Αν και μπορεί να μην έκαναν και πολλά καλή χρόνια πέρσι. Είχαμε τις ατυχίες μας. Όμως πάλι για μένα ήταν πάλι... Πέρσι ας πούμε μάθα πολλά πράγματα. Δηλαδή είχα δύο τραυματισμούς σοβαρούς και... Ήβρα τρόπο να σταθώ στα πόδια μου πάλι. Δηλαδή, ο ένας ο τραυματισμός ήταν στο γόνατο και είχα μια διαδικασία όπου έπρεπε να κάνω recover και να μπω πάλι στο επίπεδο 100% να βοηθήσω την ομάδα μου. Okay, ναι. Έχει διάφορα πράγματα που ο καθένας θεωρείται όπως... Ναι. Πριν πάω στις επιτυχίες του Γιώργου Τρετιάκοφ, θέλω να μου πεις, ρώτησα για την Μαρίσα την Πάγκαρο στο προηγούμενο podcast, τι είναι το αγαπημένο σνακ του Γιώργου Τρετιάκοφ πριν από την προπόνηση, μερικές ώρες πριν την προπόνηση. Η Μαρίσα είπε ότι τρώει ένα σάντουιτς. Σάντουιτς. Οκ. Εμένα μου αρέσει και να τρώω αρκετά, οπότε μια κλασική απάντηση, ή καμιά μπανάνα ή καμιά μπάρα Δημητριακών. Ήταν οι άλλες δύο επιλογές που της έδωσα και είπε μου και επίσης να της αρέσει η μπανάνα και η μπάρα αλλά και το σάντουιτς. Okay. Το σάντουιτς μπορεί ένα σνακ γιατί λέμε εσώ τώρα που είναι μια μεγάλη διαδρομή να με κρατήσει παραπάνω. Ναι, χρειάζεται στο, και στον δρόμο και στην Κύπρο είναι αρκετή ζέστη. Ναι. Να πάμε στις επιτυχίες, να ξεκινήσουμε χρονικά και να πάμε στο Πανευρωπαϊκό Εφήβων το 18. Όπου νομίζω στον τελικό με το Κόσοβο σκόραρες 25 πόντους και πήρες 9 rebound. Αφήκες σας γλυκό πικρή γεύση ότι δεν το κατακτήσετε στο τέλος ή δεν έπαιξε κάποια σημασία τούτο. Όχι, σίγουρα όχι. Είναι εκείνες μέρες που χάσαμε τον τελικό, ναι, πειράξε μας αρκετά. Γιατί πολλά παιδιά, ας πούμε, εκείνον τον καιρό, και εγώ, ας πούμε, και βάλω και τον εαυτό μου μέσα. Δεν ξέρεις αν θα συνεχίσεις να παίζεις μπάσκετ. Εντάξει, εγώ ήμουν οκ, και οκ. Δηλαδή, ξέρω ότι να συνεχίσω. Αλλά κάποια παιδιά ξέρω ότι να πάνε να σπουδάσουν, ας πούμε, ότι δεν μπορούσαν να παίξουν. Ήταν άλλες επιλογές τους. Και θεωρείς ότι είναι το τελευταίο τουρνουά. Σας ήταν μαζί με τον Ηλιάδη. Ναι, ήμουν με τον Ηλιάδη. Σας ήταν στο 3-3 με τον Ηλιάδη. Με τον Αρφώστ.
Ήμουν με τον Αρφόντι. Ναι, με τον, α, με τον Στέφανο. Ήμουν με τον Στέφανο, στο 3-3. Ναι. Με το, στο ευρωπαϊκό ή με τον Πολ. Ξέρω να μου... Α, ναι, πολλά παιδιά ήταν να σπουδάσουν, οπότε ήταν το τελευταίο του τουρνουά και ξέρεις, να αντιπροσωπεύεις τη χώρα σου, άλλο είναι αίσθημα. Οπότε, ήθελαν να πιάνουν την πρώτη θέση και να πάρουν την Κύπρο δεύτερη κατηγορία. Έτσι ήταν μια ομάδα, το Κόσοβο, που στο πρώτο γύρο στους ομίλους εδέραμε τους. Και ο τρόπος που έχασαν ήταν λίγο, έτσι, λίγο στεναχωρός, γιατί τρώμε τις 15-20 πόντους, τρώμε τις αρκετούς πόντους. Και μειώσατε νομίζω. Και μειώσαμε σε μια φάση, αλλά ήταν αρκετό. Ήσουν ένα σιούτ που μας επλήγωσαν αρκετά. Έβαλε ένας... Δεν θυμάμαι καν ποιος ήταν. Έβαλε έναν τρίποντο από τα 8 μέτρα, ήταν μπλό μέσα και ήταν επώνεσαν αρκετά. Εντάξει, αλλά εντάξει, αλλά τώρα που το σκεφτείς λίγο το τουρνουά, να πεις ότι μια από τις καλύτερες εμπειρίες που ζεις, ας πούμε. Πάεις με κάτι με παιδιά της ηλικίας σου, που οι παραμάνω είναι παρέες σου. Και ζεις κάτι που έζουν πολύ της ηλικίας σου. Πάεις να εκπροσωπήσεις τη χώρα σου και παίζεις το άθλημα που αγαπάς. Έχεις κάτι καλύτερο να κάνεις. Ενέχει. Ακριβώς. Για ο Γιώργο ήταν σημείο αναφοράς κοινών το τουρνά να πιστέψει παραπάνω στον εαυτόν του. Και να πει ότι αφού ξεχωρίζω ανάμεσα σε άλλους καλαθοσφαιριστές της Εθνικής, ίσως πρέπει να πιστέψω παραπάνω σε μένα και να κάνω κάποια βήματα πιο ψηλά. Εν τούτο που είπα και πριν, δηλαδή, εντάξει, αν και στατιστικά φαίνεται ότι έκανα καλό τουρνουά, είχε και κάποια κακά στοιχεία στο παιχνίδι μου τότε. Οπότε ήταν κάτι που μπορώ να πω ήταν πολλά καλό. Ήταν καλό, αλλά ως ένα σημείο. Ήταν εκείνο που σου είπα και πριν, δηλαδή, ο τρόπος που έπαιζα στα παιδικοεφηβικά μεταφέρεται στο αντρικό. Δηλαδή, για μένα τουλάχιστον δεν μεταφέρθηκε. Έπρεγαμε να βρω κάποιον άλλον τρόπο που να βοηθήσει την ομάδα. Δηλαδή ήταν τούτο που στα πρώτα δύο χρόνια της Ομόνοιας δεν μπορούσα να κάνω τα πράγματα που έκανα στα εφηβικά. Δεν βοηθούσε την ομάδα, δεν ήταν ότι δεν μπορούσα, δεν βοηθούσε όμως. Εντάξει, εν τούτο. Εσύ τι βρίσκεις τον εαυτό σου τώρα καλύτερο, σε ποια στοιχεία, ας πούμε. Τούτο είναι ένα πρόβλημα. Μπορείς να ονομάσεις έναν τουλάχιστον. Ένα πρόβλημα, τούτο που συχνά ρωτούμε και μην μπορώ να απαντήσω κάτι αμέσως. Στοιχείς που θέμα αθλητικότητας, για παράδειγμα, κάμε βήματα προς το Γιώργο Σωτριακό. Η αθλητικότητα είναι κάτι που με χαρακτηρίζει. Χαρακτηρίζει με παραπάνω η δύναμη. Λέω πως να θυκευάζω τις φάσεις στο παιχνίδι. Έτσι αρκετά τον drive, γιατί να βάλω το σώμα μου. Έτσι η μαχητικότητα μου, δηλαδή παλεύω σε κάθε φάση. Τούτο πιστεύω είναι κάτι που τώρα να με χαρακτηρίζει. Τώρα που είπες ότι χρησιμοποιάς άψογα το σώμα σου, θέλω να σου δείξω ένα βίντεο. Okay. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να χωθώ. Όχι, δεν θα χωθείς. Great defense by Tretiakov. Great defense. Anticipated the trajectory. Matrici, I told you. I love that kid. He's generous. He plays the game the right way. He fights. Tretiakov doing all those little things that make this team better. Oh, Mikhail! Nola! Ο Γιώργος κάνει όλα αυτά τα πράγματα που χρειάζεται μια ομάδα, λέει ο speaker της FIBA, ο άνθρωπος που περιέγραφε τον αγώνα με την Ιρλανδία στο 3-on-3. Στον τελικό. Κολακευτικά λόγια, τι έχεις να πεις για αυτό. Εντάξει, είμαι πάντα που μίτσις, ήταν και ο χαρακτήρας μου λίγο έτσι. Και λίγο, δηλαδή είμαι μόνο στον μπάσκετ, αν με βάλεις να παίξω ένα μάπ, αν μπορεί να πάλι απελάνω, ας πούμε, και να θέλω να δέρω. Έτσι, επειδή σπρώχνει με το πράγμα, να κάνω και τρία έξτρα πράγματα, να βάλω το σώμα μου όπως έβαλα στο βίντεο, το σώμα μου για πιο το επιθετικό.
να βάλω το σώμα μου για να διεκδικήσω μια έξτρα φάση για την ομάδα. Τόσο είναι ο χαρακτήρας μου. Το που με σπρώχνει να κάνω έξτρα πράγματα για την ομάδα. Εντάξει. Και μια και μίλησες για χαρακτήρα, χαρακτήρα έδειξεται και στο 3x3 που διεξήχθη στο Μόρλε Μεσού και χάρισε μας την πρόκριση για το Euro που να διεξαχθεί 5 με 7 Σεπτεμβρίου στο Ισραήλ και έχουμε κληρωθεί σε ένα πολύ δύσκολο όμιλο. Θέλω να μου πεις όταν ήσασταν πίσω στο σκορ με 14-9, νομίζω και 12-8. Ήταν παραπάνω και βασικά μισό, να θυμάμαι, ήταν παραπάνω. 15-9. Κάτι, μπορεί να ήταν έτσι, 15-9, να χάναμε 6 πόντους νομίζω. Τι σκέφτεσαι, τι σας έλεγε ο Ηράκλης Πιτάκας? Τι έλεγε μεταξύ σας, ότι εμείς είναι να το γυρίσουμε? Χρειάζεται πραγματικά χαρακτήρα στο σημείο όντως, εκείνο όντως. Για να... Θέλει πολύ χαρακτήρα. Εντάξει, είδαμε πολλά παραδείγματα όπου το 3-3 είναι ένα παιχνίδι που κάνεις, μπορείς να κάνεις και 10 επιθέσεις μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Εντάξει, είδαμε υπερβολή, αλλά κατάλαβες. Οπότε είδαμε και πολλά παραδείγματα στο τουρνουά κιόλας. Ξέραμε ότι φτάσαμε στον τελικό. Πρέπει να τα δούμε όλα, πάει να είσαι 20 πόντους κάτω, πάει να είσαι 20 πόντους πάνω, να πρέπει να τα δούμε όλα σε κάθε δευτερόλεπτο, δεν έχει κάτι άλλο. Έτσι, ευτυχώς, ήμασταν και σαν ομάδα κιόλας, βράμε τη χημεία και τον τρόπο με τον οποίο να βγάλουμε μια δύναμη, σωστή δύναμη, ένα χαρακτήρα σωστό που να παλέψουμε ως το τέλος. Έτσι, τούτο εφάνηκε στη διάρκεια του παιχνιδιού, όπου οι Ιρλανδοί έβαλαν 3 συνεχόμενα τρίποντα, που στο 3-3 μαζερκά. Δηλαδή, για μένα μπορούμε να σου κομπούν τα πόθηκια, ας πούμε. Και εμείς σταθήκαμε, ήμασταν για μένα, που έδειξαν όλοι πολλά δυνατό χαρακτήρα. Τώρα που τραυματίζεσαι και περνάς έξω και μπαίνεις στη θέση σου ο Μάριος. Τι είπες μετά σου, ότι με τον Μάριο να τα καταφέρουμε? Γιατί ψυχολογικά δύσκολο να φεύγει από τα χέρια σου ο έλεγχος το ότι μπορείς να φτάσεις στην πρόκριση. Φεύγει ο έλεγχος. Όταν είσαι σε μια ομάδα έστω και 3-3, έστω και 5-5, 12 άτομα ή 4 άτομα, ο κάθε παίκτης έχει το ρόλο του στο παιχνίδι. Ευκήκα εγώ. Και μπήκε ο Μάριος και ξέρω ότι ο Μάριος ήταν να βοηθήσει. Ας πούμε, έπαιξαν και στη μάτα μαζί, ξέρω τι μπορούσε να κάνει. Και μόλις μπήκε μέσα, εντάξει, τα πρώτα λίγα δευτερόλεπτα ήμουν λίγο ξενερωμένος, γιατί τώρα σκέφτομαι λίγο, εφάτσισα σοβαρά, εφάτσισα, γιατί δεν έκλειαν το πόη μου, ήμουν κάπως, να μου γίνεται τώρα. Αλλά σε μια φάση, μόλις ήβρα λίγο, είπα το εαυτό μου, okay, εμείνα στα 45 δευτερόλεπτα, πώς έμεινα ένα λεπτό, να βοηθήσω τα παιδιά ψυχολογικά, να τους δώσω, να τους προσπαθήσω να τους ψυχώσω όσο παραπάνω γίνεται. Εδώ ήταν ο σκοπός μου. Εντάξει, προσπάθησα και εγώ να κάνω ένα κομμάτι εκτός γήπεδου. Γράψετε ιστορία και επειδή μίλησες για την Μάλτα, να πάρω την μπάσα να μου πεις δύο λόγια πώς ήταν η επιτυχία στη Μάλτα, πώς ήρθε, νομίζω είχετε αποκλείσει αρχικά το Μονακό. Στην αρχή ήταν όμιλος και μετά περάσαμε με το Μονακό εμείς και το Λουξεμβούργο με έναν τώρα και αποκλείσαμε το Μονακό και μετά έφτασα στον τελικό με το Λουξεμβούργο. Ήσασταν μια παρέα στη Μάλτα, νομίζω είσαι έπαιξε ρόλο ότι ήσασταν φίλοι, αναφέρομαι στο χειμώνα, στον Μύθυλο, στον Μάριο τον Γεωργίου. Καλό ήταν, πολύ καλό το κλίμα. Να σου πω λίγο πως ήταν που την αρχή στην κλίση, επειδή δεν είχαμε προετοιμασία, πιάνναμε, εμείς ήμασταν με τη 5-5 και ο χειμώνας και ο Μυθυλός. Και ας πούμε, νομίζω πότε φεύκαμε, Κυριακή φεύκαμε και Τετάρτη τελειώσαμε από το 5-5 και καλέσαμε στην Πέμπτη ας πούμε για το 3-3. Έκαμε 2-3 προπονήσεις. Εμείς ας πούμε που έφευκαμε από τη 3-3, από τη 5-5, ήμασταν εγώ, Μυθυλός και ο Χειμωνής στο ένα αυτοκίνητο και πιάνε μας τηλέφωνο ο Μάριος
το καθένα ξεχωριστά για να έρθουμε στην προπόνηση. Έτσι σε μια φάση ρωτά ο Μάριος το χειμώνα αν είμαστε παρές, γιατί δεν μας ότι είμαστε μαζί. Είπαμε το ότι ξέρω εγώ κάθε εβδομάδα αυγαίνουμε και αλλά με τα δικά μας. Αλλά ναι, βοήθησε πολλά γιατί όταν έχεις μικρό χρόνο για προετοιμασία παίζουν και άλλοι παράγοντες, δηλαδή κατά πόσο ξέρεις τον άλλον τα καλά του στοιχεία, τα κακά του στοιχεία. Έτσι, εντάξει, επειδή εμείς πάνε κάθε εβδομάδα έξω, ξέραμε πολλά καλά ένας τον άλλον, έτσι βοήθησαμε ένας τον άλλον. Έτσι, επειδή είμαστε τέτοιοι χαρακτήρες που θα δημιουργήσουμε κάποιο πρόβλημα στους άλλους. Σωματοδοθήκαμε πολλά με τον Μάριο, ακούγαμε τον, δεχτήκαμε τον σαν αρχηγό. Ναι, και βοηθός προπονητής ο Μάριος, ναι, στην αγέννηση. Ναι. Και δεν δημιουργήσαμε κανένα πρόβλημα, ακούγαμε τον. Έτσι, επειδή ήμασταν όλοι σε μια γροθιά, ας πούμε, βοήθησε πάρα πολλά, άσχετο που έκαμε και τρεις προπονήσεις. Καταληκτικά, θέλω να στείλεις ένα μήνυμα για το τουρνουά που έρχεται. Για το 3-on-3 που θα διεξαχθεί 5 με 7 του μήνα, 5 με 7 Σεπτεμβρίου στο Ισραήλ. Δεν σαν τι μήνυμα να στείλω. Τι να περιμένουμε από την Εθνική. Α, οκ. Εντάξει. Μια μεγάλη πρόκληση το ευρωπαϊκό στο 3-on-3. Αλλά όπως και στα προκληματικά, δεν θα έχουμε κάποια expectations. Να πάμε για μέσα και να δούμε τον καλύτερο μας αυτό. Απέναντι σε Βέλγιον και Λετωνία. Ναι. Από τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου, η άλλη με μετάλλιον στους Ολυμπιακούς Αγώνες, το Βέλγιο στην πρώτη δεκαετία της παγκόσμιας κατάταξης. Σημαίνει κάτι, αν και ναι, σίγουρα κάτι σημαίνει, αλλά για μας θα αλλάξει τον τρόπο που παίζουμε ή το πώς αντιμετωπίζουμε το παιχνίδι ή το χαρακτήρα μας. Εμείς είναι να βάζουμε και να είμαστε τούτοι που ήμασταν πάντα. Μπορεί να μην είμαι εγώ λόγω τραυματισμού, αλλά ξέρω πολλά καλά τους άλλους στην κλίση ότι θα έχω θέμα. Γιώργο, ας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου στο σημερινό podcast. Νομίζω καλύψαμε πάρα πολλά θέματα. Νομίζω απολαύσε το και ο κόσμος. Να σου ευχηθώ καλή συνέχεια, ό,τι καλύτερο στην καρδιά σου και σε προσωπικό επίπεδο. Ευχαριστώ.